Στην Κωνσταντινούπολη μίλησα για το λίγος και για το τίποτα την Κυριακή που επιστρέψαμε. Το γνωστό μας για αυτές τις δύο εκφράσεις έχει μέσα κρίση και άρνηση. Εάν κάποιος σου πει ή εσύ στον εαυτό σου ή κάποιος άλλος σε σένα είσαι λίγος, τότε μπορείτε να πάρετε λίγο επαφή να δείτε τι κάνει αυτό μέσα σας. Το πρώτο πράγμα στο άκουσμα, όπως είπα, στη Κωνσταντινούπολη σε μένα θα είναι η αντίδραση. Το δεύτερο θα είναι η απόδειξη ότι αυτό που λες δεν ισχύει και θα σου αποδείξω εγώ ότι αυτό που είπες δεν είναι αλήθεια. Μετά βέβαια έχει ήδη ξεκινήσει το χάσιμο γιατί θα πάω σε μια προσπάθεια να αποδείξω ότι αυτό που υπόθηκε δεν ισχύει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εγώ θα έχω χαθεί, θα έχω χάσει τη θέση μου. Δεν γνωρίζω ποια είναι η αλήθεια μου. Επειδή έχω αρνηθεί μία αλήθεια μέσα, γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να αντιδράσω, ούτε να πάω στην απόδειξη. Κάτι έχω χάσει. Δεν έμεινα να αισθανθώ, να δω τι συμβαίνει μέσα μου. Έτσι πίσω από το λίγος και από το πολύς κρύβεται μία αλήθεια, ενώ μέσα από το νου έχουμε μία παραπλάνηση και το λίγος και το πολύς το έχουμε κάνει λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή μέσα από μία σύγκριση όλοι μας θα θέλαμε να ήμασταν το πολύ μέσα από το περισσότερο. Έτσι ενώ το λίγος και το πολύ μπορεί να δηλώσει μία αλήθεια μου και με αυτή εγώ να είμαι καλά. Μέσα από το νου μου χάνω την αλήθεια και τις χάνω και εμένα. Το δεύτερο που είπαμε στην Κυριακή είναι το τίποτα. Πάνω σε αυτό το τίποτα υπάρχει μεγάλο βάρος. Κανένας δεν θέλει να αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα ή ότι είναι ένα τίποτα. Έτσι είναι στο νου. Έτσι μια ζωή παλεύουμε με την αλήθεια που κρύβεται από πίσω από το λίγος και από το τίποτα. Ας δούμε όμως την άλλη πλευρά. Αν αφήσουμε λίγο τη μάχη, την απόδειξη, την αντίδραση και να περπατήσουμε ένα βαθύτερο επίπεδο αλήθειας, σαν αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι πάρω τώρα λίγο χρόνο να αισθανθώ, γιατί η τάση είναι ότι για την άρνηση μπορώ να μιλάω ώρες.
Δηλαδή για το νου και όλα τα κατασκευάσματα μπορούμε όλοι να μιλάμε ώρες. Είναι το γνωστό μας, το έχουμε περπατήσει. Το να αφήσουμε λίγο όμως και να αισθανθούμε όταν ο Θεός λέει λίγος τι είναι αυτό σημαίνει και τι είναι τίποτα και τι αυτό σημαίνει, είναι μια άλλη διαδρομή. Έτσι, θα αλλάξω το «είμαι λίγος» για να πάμε λίγο σε μία αίσθηση του φόβου. Όταν πω τη λέξη «είμαι μικρός», αυτό ίσως ανοίξει μέσα μου ένα άλλο κομμάτι. Απέναντι σε κάτι που εγώ θέλω, υπάρχει ένας μικρός φόβος. Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που εγώ θέλω για εμένα, ακόμα δεν έχει συμβεί, έχει μία έλξη εσωτερική να πάω προς το θέλω μου, δεν έχει καθόλου περιγραφή, είμαι εγώ και το θέλω μου και λίγο πριν υπάρχει ένας μικρός φόβος. Είναι σαν ένα μικρό σταμάτημα να απλώσεις το χέρι σου και να ακουμπήσεις το θέλω σου. Μπορείτε να πάτε να δείτε ότι όταν υπάρχει ένα θέλω, λίγο πριν υπάρχει ένας φόβος. Πάνω εκεί αν έρθει η κρίση, και δείτε πως ο φόβος έχει δαιμονοποιηθεί, θα χάσει αυτή την αίσθηση. Το θέλω δεν έχει συμβεί. Θέλω να το δείτε
ως κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, είναι μόνο η έλξη προς αυτό. Άρα στη θέση του θέλω δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα δεν έχει συμβεί. Γι' αυτό και ο νους θέλει χειροπιαστά πράγματα. Θέλει να μπορείς να κάνεις περιγραφή. Θέλει να μπορείς να το ζωγραφίζεις, να το κάνεις απτό. Θα το δείτε ξεκινώντας μία μέρα ή κάθε μέρα που σηκώνομαι το πρωί. Ξεκινάει στην πραγματικότητα το τίποτα. Μέσα από το νου σου θέλεις να στηριχθείς στο χθες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκινάω το τίποτα. Αν αυτό υπήρχε σαν αίσθηση μέσα μας, τότε κάθε μέρα θα ήταν μια νέα αρχή. Όμως επειδή δεν βιώνεται ο φόβος και ο φόβος που δεν βιώνεται προς το θέλω γίνεται ανασφάλεια, είναι η διαστρέβλωση του πραγματικού φόβου. Τότε για να μην μένεις σε αυτή την ανασφάλεια, θέλεις κάπου να πατήσεις. Αυτή είναι η σιγουριά. Κάτι στέρεο. Δηλαδή να ξεκινήσεις τη μέρα σου πατώντας κάπου. Έτσι ο νους έχει κατασκευάσει μία ψεύτικη βάση μέσα από το παρελθόν, μία ψεύτικη ταυτότητα και εσύ όταν σηκώνεσαι το πρωί να ξεκινήσεις, αυτή θα τη χρησιμοποιήσεις, δηλαδή θα ξεκινήσεις με το «έχω κάτι». Αυτό που έχεις είσαι εσύ, αλλά αυτό αντικατροπτίζεται σε κάτι έξω από εσένα. Έτσι το πραγματικό έχω, μέσα τον αντικατροπτισμό, γίνεται να έχω κάτι για να πατήσω. Μόλις κρατάς κάτι από το παρελθόν, τότε το θέλω στο σήμερα δεν μπορεί να συμβεί.
γιατί δεν έχεις τίποτα. Έχεις κάτι. Έτσι χρειάζεται να υπάρχει ένας κενός χώρος που μέσα από αυτό θα γεννηθεί το θέλω. Όπως γνωρίζετε, ο κενός χώρος, εμείς τον λέμε τίποτα. Έτσι, εφόσον ο κενός χώρος δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να γεννηθεί και τι θέλω. Και έτσι αν σε ρωτήσω, η έκφραση είναι ότι θέλω τη συνέχεια του χθες. Αυτό είναι ένα νοητικό κατασκεύασμα. Έτσι εσύ και η ζωή δεν μπορεί να συνδεθείς. Το κενό που χρειαζόταν για να εκφραστεί μέσα εκεί ένα θέλω σου έχει γίνει απόσταση από τη ζωή. Μπορώ να σας περιγράψω ότι όταν ένα παιδί θα νιώσει για λίγο το φόβο του θέλω, εγώ ως κακό ή πόνηρο θα πάω να το κρίνω, να το ενοχοποιήσω και να το κοροϊδέψω. Τότε αυτό μέσα του δεν ολοκληρώνεται για να πάει στην έκφραση ότι θέλω. Και έτσι εκεί που το βίωμα θα ήταν μία ανάσα, γι' αυτό είπα παιδί, είμαι μικρός, είμαι λίγος. Χωρίς κρίση, ως μία πραγματικότητα. Έτσι εγώ τουλάχιστον το προσπερνάω το «είμαι λίγος». Γι' αυτό και από μικρός ήθελα να δείχνω ότι είμαι πολύς και αρκετός.
Και βέβαια αρνιόμουν να βιώσω το τίποτα. Και έτσι ποτέ δεν είχα και θέλω. Στη θέση του κενού μπαίνανε οι άλλοι, γιατί εγώ άφησα το χώρο αυτόν χωρίς να τον βιώσω. Έτσι το τίποτα που είναι σημαντικό για να πατήσω στη γη μπροστά από μένα σε αυτό το κενό, εγώ έβαζα κάποιον άλλον. Έτσι δεν είχα ποτέ την αίσθηση του τίποτα. Χρειάστηκε στη ζωή να εκφραστεί, γιατί ό,τι αρνιέσαι θα το συναντήσεις. Έτσι κάθε φορά που η ζωή και ο Θεός με οδηγούσε στο τίποτα, εγώ έβρισκα τρόπους να ξεγλιστράω. Και στη θέση του κενού έμπαιναν οι επιθυμίες. Έτσι, αν με ρωτήσεις τι θέλεις, χρειάζεται να μείνω στον εαυτό μου, γιατί την ώρα που με ρωτάς, εάν δεν είμαι στο τίποτα, μέσα μου, μέσα από την κατασκευή των επιθυμιών και του νου μου, θα σου απαντήσω αμέσως. Αυτό που θα σου απαντήσω βέβαια είναι αυτό που ο νους μου έχει ήδη δώσει και εγώ έχω υιοθετήσει. Και η απάντηση θα είναι ξεκάθαρη, θα σου ζητήσω κάτι που θα μου αλλάξει το παρελθόν. Θα σου ζητήσω κάτι για να διορθώσει το χθες. Και ο Θεός το ερώτημα «Τι θέλεις» απευθύνεται στο τώρα. Οπότε, αντί εσύ να αδειάσεις και να είσαι μόνο εσύ και το τίποτα, τότε είσαι εσύ και ο νους. Και επειδή ο νους μιλάει συνέχεια, σε κατακλείζει από πιστεύω και επιθυμίες, δεν υπάρχει κενό, δεν υπάρχει θέλω. Έτσι χρειάζεται να αφαιρεθεί από μέσα όλος ο νους, άρα και τα κατασκευάσματά του. Άνθρωποι, υποχρεώσεις, ψεύτικες ευθύνες,
όλοι άλλοι, ψεύτικες συγγένειες, το έργο, ο Θεός, η Χριστίνα, εγώ και το τίποτα. Είμαι λίγος. Η μετάβαση είναι φοβάμαι. Και πατάω στη γη χωρίς τίποτα ψεύτικο. Τότε από μέσα αναδύεται το θέλω. Αν μείνετε λίγο εκεί, θα αισθανθείτε ότι αυτό δεν συνέβη και ποτέ. Απέναντίας η ζωή ήταν πάντοτε μία μάχη να μην βιωθεί ο φόβος και να μην εκφραστεί το θέλω. Μια ζωή στην απόδειξη. Και σε επιθυμίες και στα πρέπει και στο πιστεύω.
Έτσι θα μιλήσω για μένα, να σας δείξω την εσωτερική διαδρομή. Εγώ έχω δίπλα μου τη Χριστίνα. Όταν όμως κάθομαι σε αυτή την καρέκλα, χρειάζεται να είμαι εγώ. Ο Θεός ως σύνδεση και τίποτε άλλο. Άρα στο ερώτημα αν θέλω να κάνω διδασκαλίες, για να μην αισθανθώ το είμαι λίγος, θα πω, έχω δίπλα μου το πολύ, το κρατάω, δεν συμβαίνει το τίποτα. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Μόλις τα πας στο «θα κάνω ό,τι μου πεις», αμέσως είναι σαν να σε σκοτώνεις. Δεν υπάρχει στη ζωή. Τη ζωή χωρίς το δικό σου θέλω δεν υπάρχει. Έτσι εκείνη θα ήταν η σανίδα πάνω στην οποία μπορείς να πιαστείς. Δείτε το αυτό στη ζωή σας. Και ίσως δείτε όπως και εγώ ότι πάντοτε οι άλλοι στη ζωή μου ήταν εκείνους που εγώ τους έβαζα για να μην βιώνω το τίποτα.
Ο λόγος ύπαρξης ήταν αν υπήρχε κάποιος άλλος. Έτσι ο φόβος για το θέλω μου θα ήταν ο φόβος μην πάθει κάτι ο άλλος. Γιατί εγώ με εμένα και τίποτε άλλο. Δεν έχει συμβεί. Έτσι μέσα από αυτά που έχουν ελεχθεί σαν αίσθηση, δεν με ενδιαφέρει πληροφορία. Μπορώ όμως να το αισθάνομαι. Σε ό,τι έχετε ακούσει όσον αφορά τον Αδάμ, ή τον Πέτρο ή τον Αριστείδη στην τωρινή μου ζωή, ο Θεός είπε «Πες μου τι θέλεις». Και εγώ ήθελα αντικατάσταση. Έτσι μια κατάσταση που έχει βιωθεί, την θέλουμε να την επαναλάβουμε. Θέλω μία από τα ίδια. Μα αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι ποτέ δεν αφήνω. Πάντα κρατάω κάτι. Και έτσι και το θέλω δεν συμβαίνει. Γιατί σε αυτό που έχω θέλω να προσθέσω. Επιθυμώ να προσθέσω. Και έτσι δεν συμβαίνει ποτέ η νέα αρχή για να σας πάω πίσω η νέα μέρα. Άρα ποτέ δεν υπήρξε νέα μέρα. Η επανάληψη είναι η νέκρωση, το νέο είναι η ζωή. Άρα χρειάζεται να δω, να βιώσω
αυτό είναι σαν μια γροθιά στο στομάχι, και να αναγνωρίσω ότι δεν είχα θέλω. Είμαι λίγος, φοβάμαι. Δεν θέλω να έχω τίποτα. Θέλω. Και έτσι η ζωή εκκρεμεί. Εμείς που έχουμε νου και δεν τον αφήνουμε, κάνουμε μία ερώτηση που έρχεται μέσα από το νου μας. Θα σας πω ποια είναι για να την αναγνωρίζετε. Πες μου πώς το κάνεις. Πες μου τι να κάνω. Δηλαδή δώσε μου κάτι να πιαστώ. Και επειδή ο Θεός δεν δίνει αυτά που ζητάς μέσα από το νου σου, τότε μόνος μου τα κατασκευάζω. Έτσι κατασκευάζω φαντάσματα μέσα στο τίποτα και καλύπτω το κενό. Αυτές είναι οι υποθέσεις. Έτσι τι να πάω στο δεν ξέρω και να μείνω σε αυτό εγώ θέλω να ξέρω και το θέλω εκκρεμεί. Το τίποτα δεν συμβαίνει. Το κενό το καλύπτουν άλλοι. Μέχρι εδώ.